Κάθε κοπέλα που θα βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, είτε από λάθος επιλογή, είτε αναγκάστηκε, είτε φοβήθηκε, δεν θα πρέπει καταρχήν να φοβάται. Κάθε κοπέλα, όπως εγώ, όπως η οποιαδήποτε, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί, έχει το δικαίωμα να έχει προσωπική άποψη και να κάνει τις δικές της επιλογές. Αυτό πρέπει η κοινωνία μας κάποια στιγμή να το προωθήσει. Πρέπει να σταματήσουν οι κοπέλες να φοβούνται. Πρέπει να σταματήσει η κοινωνία να θεωρεί ότι οι γυναίκες υστερούν από το αντρικό φύλο. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα με αφορμή αυτό το όχι, γιατί γνωρίζω ότι στην περιγραφή που μου κάνατε προηγουμένως αποτυπώνεται και αυτό το οποίο βιώνετε. Θα ήθελα να απευθυνθώ προς τους γονείς οι οποίοι έρχονται σε επαφή ή αντιλαμβάνονται ότι ένα παιδί έχει επιθετική συμπεριφορά. Θα πρέπει να το διδάσκουν από το σπίτι, γιατί το σχολείο είναι ένας αρμόδιος θεσμός το οποίο διδάσκει κάποιες βασικές αρχές και αξίες. Όμως και από το σπίτι τα παιδιά πρέπει να παίρνουν τα κατάλληλα εφόδια πριν μπουν στη σχολική τάξη και αργότερα μετέπειτα στην κοινωνία. Πρέπει να έχουν από το σπίτι τους σωστές αρχές, να μεγαλώνουν και να αναγνωρίζουν τις αξίες και να σέβονται το διπλανό τους. Εσείς τους δύο φερόμενους ως δράστες τους γνωρίζατε? Τι έχετε ακούσει για αυτά τα δύο πρόσωπα? Από ό,τι ακούγεται εδώ στην κοινωνία της Ρόδου, που είναι μια μικρή κοινωνία, είχαν απασχολήσει, ειδικότερα ο Ροδίτης, ο 21χρονος νομίζω, είχε απασχολήσει στο παρελθόν ξανά τις αρχές και ήταν γνωστός ότι δεν ήταν πολύ καλό παιδί. Μόνο αυτό γνωρίζω. Μάλιστα. Ναι, κύριε Δασκαλάκη, χάθηκε μία ζωή άδικα. Θα μπορούσε, είπαμε, να είναι η οποιαδήποτε κοπέλα σε οποιοδήποτε πόλη ανά τον κόσμο. Και σίγουρα και άλλα περιστατικά τέτοια συμβαίνουν, τα οποία οι κοπέλες σιωπούν. Και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει η κάθε κοπέλα να αναγνωρίζει τον εαυτό της, να βρίσκει τη δύναμη, να έχει δίπλα της ανθρώπους και να καταδικάζει τέτοια περιστατικά. Δεν είναι ακριβώς φόβος, είναι επιφύλαξη προς τους νέους ανθρώπους, ας πούμε, που θα με προσεγγίσουν. Μπορεί σε μια καινούργια γνωριμία να μην την αντιμετωπίσω τόσο θετικά όσο το έκανα παλιότερα. Τώρα σίγουρα θα κρατήσω μια πιο επιφυλακτική στάση αν δεν γνωρίζω τον άλλο. Τέτοια συναισθήματα σου προκαλούνται από κάτι τέτοιο. Οι γονείς σας τι σας λένε? Έχουν τρομάξει οι γονείς σας? Γιατί μιλώντας και με την κυρία Καλλιγιάννη, αντιλαμβάνομαι ότι οι γονείς που έχουν στείλει το παιδί τους στη Ρόδο για να σπουδάσει, ή στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα ή οπουδήποτε, όταν συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, πάντοτε έχουν ένα φόβο. Κοιτάξτε, εμένα οι γονείς μου σίγουρα μετά από κάτι τέτοιο σκέφτηκαν, επειδή μπήκαν στη θέση αυτών των γονιών, σκέφτηκαν ότι είναι τρομερά άσχημο και κανένας γονιός δεν θα θέλει να είναι σε αυτή τη θέση, να πρέπει να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι και οι γονείς θα πρέπει να φοβούνται. Πώς αντιλαμβάνεστε αυτό το περιστατικό που ξεκίνησε από μία άρνηση μιας κοπέλας στο κάλεσμα δύο αντρών? Για μένα είναι τρομερά αποκρουστικό. Γιατί δεν γίνεται να μην μπορεί ένας άνθρωπος να λέει όχι. Και εκτός από αυτό, τώρα έγινε αυτό, όλη αυτή η συζήτηση έχει ξεσπάσει με αφορμή αυτή την κοπέλα. Θα μπορούσε να μην ήταν καν αυτή η κοπέλα σε αυτή τη θέση. Θα μπορούσε να έχει γίνει και το αντίστροφο και να ήταν ένα αγόρι. Τότε δεν θα δίνανε τόσο μεγάλη έκταση. Αλλά όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να πούμε όχι. Δεν μπορώ να φανταστώ να βρίσκεται κάποια κοπέλα σε αυτή τη θέση. Είναι πάρα πολύ άδικο. Αυτή τη στιγμή, εγώ γενικά από όλο αυτό το θέμα που έχει ξεσπάσει, εγώ δεν μπορώ να το χωρίσω το κεφάλι μου ότι από ένα όχι κατέληξε έτσι αυτή η κοπέλα. Γιατί δεν θα έπρεπε να το πάθει ούτε εκείνη, ούτε καμία κοπέλα.